Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Λοιπόν, αν έχετε βρει εκεί τα λεφτά, έτσι έχετε κανονίσει λίγο τις άδειες, έχετε βρει κανένα ωραίο έτσι μέρος να μείνετε και τέτοια και σκοπεύετε να πάτε τώρα το επόμενο διάστημα, δηλαδή τέλη Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο, 5-6 ηρεμαδομέρες έτσι κάπου διακοπές, έτσι λίγο να ξεκουραστείτε και αυτά, να ξέρετε ότι ενέχει κινδύνους αυτή σας η απόφαση. Γιατί? Γιατί αν σας πετύχει εκεί που είστε ο Άρης Πορτοσάλτε, τον ήπιατε. Τι εννοώ? Λοιπόν, πρωί-πρωί στον Sky συζητούσαν για τακτοπλοϊκά εισιτήρια και για τις τιμές που, εντάξει μωρέ, τώρα έχουν λίγο ξεφύγει. Δηλαδή θες περίπου 2,5 εκατομμύρια να πας και να έρθεις με αμάξι, 2-3 άτομα, ξέρω εγώ, Σαντορίνη, Πάρο, Μύκονο. Είναι λίγο, εντάξει, λίγο τσιμπημένες τώρα, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ασχοληθούμε με αυτά τα ταπεινά. Και εκείνη την ώρα λοιπόν που λέγανε ότι πώς έχουν ακριβήνει τακτοπλοϊκά, πώς έχουν ακριβήνει και αυτά, ο Άρης Πορτοσάλτε ξαφνικά πετάγεται και λέει αυτό. Περιμένουμε. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να συζητήσουμε ότι μπάνια του λαού δεν μπορεί να γίνονται μόνο από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου. Μπάνια του λαού. Ναι, ναι, αυτό προσπαθώ να πω καιρό τώρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι μπάνια του λαού. Μπάνια του λαού είναι μια έκφραση που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε και τι είχε πει, ότι είναι ιερές οι διακοπές του Έλληνα, ό,τι και να γίνει δεν μπορούμε να του κόψουμε τα μπάνια. Τα μπάνια του λαού λοιπόν, που λέει πρέπει ο Έλληνας να καταφέρει να πηγαίνει διακοπές, ό,τι και να γίνεται, να ξεκουράζεται και αυτά. Και τα έχει χαρακτηρίσει αυτό μπάνια του λαού. Λοιπόν, ο Άρης Πορτοσάλτε τώρα έρχεται και λέει ότι, ακούστε τι γίνεται τώρα, ποιος Ανδρέας και τέτοιο. Μπάνια του λαού λοιπόν δεν μπορεί να τα κάνει ο λαός, ο ελληνικός λαός ας πούμε, από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα λέει, προσπαθώ να το πω πολύ καιρό αυτό τώρα. Κάθονται άλλοι, του λένε, γιατί το λες αυτό? Πάμε να ακούσουμε γιατί το λέει αυτό. Ότι έτσι όπως πάμε, όταν αν θέλουμε τουρισμό, ο τουρισμός να μας φέρνει 20 πλάς δις ευρώ στον τόπο, είναι γεγονός ότι εμείς οι κάτοικοι αυτού του τόπου θα υποχωρούμε έναντι των γιατί? Διότι δεν χωράμε. Γιατί? Διότι όταν θα έρθει, λοιπόν, πρέπει να ξανακοιτάξουμε τον υπερτουρισμό. Αυτό είναι μια κουβέντα. Θες, φίλε, να έρχεται ο τουρίστας εδώ πέρα να σου αφήνει 22 δις ευρώ το χρόνο? Γιατί μόνο αυτό έχεις, δεν έχεις κάτι άλλο? Δηλαδή δεν φτιάχνεις οδοντογλυφίδες, δεν φτιάχνουμε, εισάγουμε. Άρα το μόνο μας έσοδο είναι ο τουρισμός. Λοιπόν, αν θες, κύριε, κύριε, εσύ μου κοιτάς, Κώστα, Βαγγέλη, Ανδρέα, Νίκη, Μαρία, Αντωνία, θες να έρχεται ο τουρίστας να σου αφήνει 22 δις ευρώ εδώ πέρα? Αυτό το διάστημα από 15 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου. Λοιπόν, δεν γίνεται και εσύ να πηγαίνεις διακοπές. Γιατί? Γιατί δεν χωράμε. Δεν χωράμε. Πρέπει ο τουρίστας να έρχεται, ωραία και αυτά, να τα βρίσκει λίγο λάσκα τα πράγματα, λίγο χαλαρά. Δεν μου θέλει, ας πούμε, ο τουρίστας να πάει να φάει σε μια ταβέρνα, να πάει να φάει, ξέρω εγώ, μπριζόλα. Και είσαι εσύ εκείνη την ώρα, βρωμοέλα, τρώει, κόβει την μπριζόλα εκεί πέρα, τρέμε τα χέρια και αυτά. Κάνει τουρίστας. Πού να κάτσω τώρα? Και μάλιστα, εγώ τον βλέπω τον Άρη πολύ συγκρατημένο εκεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μια σκέψη, ας πούμε, θα ήταν να μην μείνει μόνο εκεί. Δηλαδή, να μην μείνει μόνο στο ότι ίσως πρέπει να απαγορευτεί ο Έλληνας να πηγαίνει από 15 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου διακοπές. Θα μπορούσε να το πάει ένα βηματάκι παραπέρα και να έλεγε, να σας πω και κάτι, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Απαγορεύεται ο λαουτζίκος να πηγαίνει να πίνει καφέ. Γιατί δεν χωράμε? Πρέπει ο τουρίστας να πηγαίνει να διαλέγει την καφετέρια του που θέλει, να κάθεται να πίνει τον καφέ. Δηλαδή τώρα βλέπει ο τουρίστας τώρα 11 ώρα το πρωί, είναι ο άλλος τώρα τουρίστας και βλέπει τώρα τον παππού να ρουφάει τον ελληνικό. Μια ιδέα, ρε παιδιά, μια ιδέα. Όχι, να είναι μόνο για τουρίστες τότε. Και μετά το μεσημέρι, 1-3. Να μην κάθεται ο Έλληνας στα εστιατόρια. Να απαγορεύεται να πηγαίνει ο τουρίστας, γιατί δεν χωράμε, παιδιά. Να πηγαίνει ο τουρίστας να διαλέγει το τραπεζάκι που θέλει, να τρώει εκεί πέρα τη χωριάτικη, τα γεμιστά του και αυτά, με την ησυχία του. Όπως επίσης και το βράδυ, 7 με 9, να απαγορεύεται πάλι το φαγητό, τρώνε νωρίς αυτοί, μπορεί να πηγαίνουμε εμείς μετά 9 η ώρα να τρώμε, και το βραδάκι 11 με 1, περίπου το βάζω εγώ, να απαγορεύεται ο Έλληνας να πίνει ποτό. Όχι. Να είναι μόνο τουρίστες εκεί πέρα, να διαλέγουν το τραπεζάκι τους το ωραίο, να κάνουν να πίνουν την πυρίτσα τους και τέτοια. Δηλαδή, τον βλέπω τον Άρη εγώ λίγο συγκρατημένο εκεί, ίσως, δεν ξέρω τι απόψεις είναι αυτές, αριστερές απόψεις είναι. Δηλαδή, ξεκινάει τη σκέψη του πολύ σωστά, δεν χωράμε, θέλουμε τον τουρισμό, άρα απαγορεύεται ο Έλληνας να πηγαίνει διακοπές εκείνο το διάστημα, αλλά ας το πάει και ένα βήμα παραπέρα τώρα, γιατί τον βρίσκω πολύ αριστερό, πολύ έτσι κομμουνιστή τον βρίσκω τον Άρη σε αυτή τη δήλωση. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι πρέπει να προσαρμοστεί και αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Πρέπει το χειμώνα να συζητηθεί κάποια στιγμή. Ο προγραμματισμός της επιχειρήσης πρέπει να αρχίζει από τον Ιούνιο. Να μεγαλώσει ο χρόνος για να μπορέσουμε αυτό. Να απολαύσουν. Η κυβέρνηση θα το δει αυτό. Να σου πω κάτι, προφανώς και πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Αλήθεια, είναι μια τρομερή ιδέα. Είναι την άδειά σου. Βάζεις εσύ άδεια, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, βάζεις 10 Ιουλίου με 20 Ιουλίου, βάζεις την άδειά σου. Λοιπόν, πρέπει να στην ελέγχει πριν.
Ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να την πας στον προϊστάμενό, στον διευθυντή. Όχι, κατευθείαν στο Μητσοτάκη. Στέλνεις ένα mail στον Πρωθυπουργό και λες: ετούμε άδεια 10 Ιουλίου με 20 Ιουλίου, την καλοκαιρινή μου άδεια, για να πάω με την οικογένειά μου, ξέρω εγώ, διακοπές. Να σου λέει ο Μητσοτάκης, ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω κάτι, επειδή σε συμπαθώ θα σου πει, θα στο βάλω εγώ 10 με 15 και μετά θα σου δώσω και 5 μερούλες το Σεπτέμβριο. Δηλαδή να πηγαίνει κάπως έτσι, δεν είναι ανάγκη τώρα αυτά τα παλαιομοδίτικα που την πας στον προϊστάμενο, στον διευθυντή να την εγκρίνουν και τέτοια λογιστήρια. Όχι, όχι παιδιά, κατευθείαν στο Μητσοτάκη την άδεια και να κανονίζει εκείνος πότε μπορούμε να την παίρνουμε. Επίσης, λέγεται καλοκαιρινή άδεια γιατί την παίρνουμε το καλοκαίρι για να ξεκουραστούμε. Να σας πω κάτι, γιατί δεν μπορεί να παίρνεις δηλαδή καλοκαιρινή άδεια να την πάρεις αντί για τον Αύγουστο, το Δεκέμβρη. Γιατί δεν κατάλαβα, η Σαντορίνη εκεί είναι το Δεκέμβρη. Και να σου πω κάτι, εκεί είναι και πολύ πιο φθηνή. Θα πηγαίνεις το Δεκέμβρη για την καλοκαιρινή σου άδεια στη Σαντορίνη, ακάθεσαι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, με το παλτό σου, μπαίνεις μία στη θάλασσα, όχι βαθιά και θα στραβήξεις κάτω, δεν έχει τέτοιο. Θα βγαίνεις λίγο έτσι, θα βάζεις λίγο το ποδάρι, λίγο εκεί στην άκρη, το δάκτυλο το μεγάλο, αυτό να κάνεις τον μπανάκι σου Δεκέμβρη. Δηλαδή 20 Δεκεμβρίου η Σαντορίνη είναι πανέμορφη. Είναι, δεν φοβάσαι, μην εκραγεί και το ηφαίστειο. Έχει παγώσει από τον πάγο, δεν έχει τίποτα. Στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το 4. Ναι, όταν πήραμε άδεια, εγώ είχα πάρει πρώτη με 15 Ιουλίου. Έπαθα κάτι. Τι να πάθεις. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν σε παρακολουθούσα τότε το 2004, αλλά μήπως το έπαθες από αυτό. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, τότε να ξεκίνησε το όλο πράγμα. Άρη, sorry, δεν σε παρακολουθούσα. Του λέει τώρα η οικονόμου μέσα, τι να πάθεις. Τι να πάθεις. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε μια ωρίτσα νωρίτερα που έλειπε ο Άρης. Δεν ήταν ο Άρης εκεί πέρα και ήταν ο Τσελίκας ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να δούμε τι έλεγε ο οικονόμου για τις άδειες τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, τον Δεκέμβρη. Πάμε να δούμε λίγο τι έλεγε ο οικονόμου. Δεν βλέπω οικογένειες που έβλεπα κάποτε από την Τσιριγκαρία. Από την Τσιριγκαρία συνέχεια. Βλέπετε, μπαίνουν μέσα. Πάρει για πάρο, Νάουσα. Τον Αύγουστο είναι παράδοση αυτή που δεν αλλάζει εύκολα. Είναι παράδοση αυτή που δεν αλλάζει εύκολα τον Αύγουστο διακοπές. Α, περίμενε, δεν αλλάζει εύκολα μέχρι να έρθει ο Άρης ο Πρωτοσάλτε να την αλλάξει. Να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτό συνδυάζεται υπέροχα και με την εξαήμερη ή και εφταήμερη εργασία. Δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, να πούνε απαγορεύεται το καλοκαίρι οποιαδήποτε άδεια και οποιοδήποτε ρεπό, να μας βάλουν όλους σε ζώνα. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, πού δουλεύεις, σε συνεργείο. Τέρμα, και εσύ σε ζών και το συνεργείο. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή να είναι όλα σε ζών, να είμαστε όλοι εκεί να δουλεύουμε, να έρχονται τουρίστες, ξέρω εγώ και αυτά, μα πετάνε κανένα φιστικάκι, ξέρω να μας βλέπουν και τέτοια έτσι λίγο από εμά. Μας έχουν καμιά γυάλα, έτσι πώς είναι στο τσίρκο εκεί πέρα στο ζωολογικό κήπο. Να περνάνε εκεί με τα διόροφα τα λεωφορεία, τα ξεσκέποτα από πάνω και να περνάνε και να μας χαιρετάνε και να είμαστε εμείς από κάτω να τους χαιρετάμε στα γράσα, εμείς μέσα στην κούραση, μέσα στον υδρότα και αυτά. Να τους χαιρετάμε και αυτά. Και με το που φύγει και ο τελευταίος τουρίστας, πότε φεύγει. Τέλη Οκτωβρίου, ας πούμε, φεύγει ο τελευταίος τουρίστας. Να αρχίσουμε κατά κύματα να παίρνουμε άδειες Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο και Φεβρουάριο που είναι κατεξοχήν καλοκαιρινοί μήνες, να παίρνουμε τότε την άδειά μας. Να πάμε να ρημαδοκάνουμε το μπανάκι μας. Τέλος πάντων, καλές διακοπές σας εύχομαι. Όσοι πάτε και προσοχή στον Άρη Πορτοσάλτε, αν σας πετύχει πουθενά διακοπές και αυτά και σας πει τι κάνεις εδώ πέρα διακοπές, πες του είμαι σεζόν. Είμαι σεζόν, πιάστε κάτι εκεί, ξέρω εγώ, ένα καφέ, ένα ποτήρι και αυτά. Delivery τον πηγαίνω απέναντι. Κατάλαβες, δηλαδή, δείτε το κάπως έτσι. Τώρα μην έχουμε άλλες διακοπές. Δεν είναι και ο Άρης, είναι λίγο. Αυτά.